Βρισκόμαστε στο βιβλιοπωλείο Φωτίου μαζί με την Ιρένα Φωτίου και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό το βιβλιοπωλείο που μετράει 45 χρόνια. Θες να μας πας λίγο πίσω και να μας πεις πώς ξεκίνησαν όλα? Πριν 45 χρόνια ανοίξαν οι γονείς μου το μαγαζί στη Γέρα. Και μετά από το 86 ξεκίνησε η μητέρα μου εδώ με ένα πιο μικρό μαγαζί. Μετά χρόνια ήρθαμε στο τούτο το χώρο. Θέλετε να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκουμε τα βιβλιοπωλεία? Το ένα βρίσκεται στο Παπάβο στη Γέρα και το άλλο στην Αεροπόρου Γιαναρέλη 3. Για κάποιους μήνες το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στην Αεροπόρου Γιαναρέλη ήταν κλειστό. Ωστόσο τώρα είστε πάλι κοντά μας. Μας κλείσανε αναγκαστικά λόγω των ομπρίων υβάτων που φτιάξανε για 2,5 μήνες. Χωρίς αποζημίωση φυσικά και τώρα προσπαθούμε να βρούμε πάλι στην αγορά. Η πρόσβαση εδώ γίνεται κανονικά. Γίνεται κανονικά μέχρι την αεροπόρο Γιαναρέλη νομίζω 50. Επιστρέψατε δυναμικά κάνοντας κάποιες παρουσιάσεις. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτές? Ναι, η πρώτη παρουσίαση έγινε με την κυρία Νάσια Βαφιώτη και τον Γρηγόρη Μολυβιάτη. Θεατρική παράσταση με παραμύθια, παιχνίδια και διάφορες άλλες βράσεις. Δεύτερη παρουσίαση ήταν με την κυρία Εύα Στάμου, ψυχολόγο συγγραφέα, και μιλήσαμε για τη διατροφική διαταραχή και για το σχολικό εκφοβισμό. Εκτός από τις παρουσιάσεις όμως, συμμετείχατε και στη δεύτερη έκθεση βιβλίου. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις στον τόπο μας? Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις στον τόπο μας, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος γνωρίζει τα βιβλιοπωλεία, τους συγγραφείς που κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις. Τι μπορεί κανείς να προμηθευτεί από τα βιβλιοπωλεία? Παιδικά βιβλία, παιχνίδια, σχολικά βοηθήματα, λογοτεχνία εφηβική, λεσβιακά βιβλία, βιβλία για θέματα ψυχολογίας, λευκόματα, ιβιγραφής χειροτεχνίας, ιβιβόρων, έντυπα για εταιρείες, τιμολόγια, βελτίο, παραγγελίες για εστιατόρια, πίνακες φελού, πίνακες για μαρκαβόρους, τσάντες σχολικές, κασετίνες, ό,τι χρειάζεται ένα γραφείο ή ένας μαθητής για το σχολείο του και για το γραφείο του. Είμαι η Μέρη Φωτίου, είμαι η μαμά της Μιρένας που ξεκινήσαμε μαζί με τον σύζυγό μου πριν 45 χρόνια την επιχείρηση, πρώτα στη Γέρα και μετά το 86 στη Μυτιλίνη με ένα πολύ μικρό μαγαζί. Με την αγορά των προϊόντων από το κατάστημά σας κάποια χρήματα πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Επειδή εσείς το ξεκινήσετε αυτό, θέλετε να μας πείτε για αυτό το λόγο? Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί γονείς που θέλουν την υποστήριξη της κοινωνίας. Πολλά όμως από αυτά πρέπει και εμείς οι ιδιώτες ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είτε έχουμε λεφτά πολλά, είτε δεν έχουμε. Και με συζήτηση με μία μαμά η οποία προσπαθούσε να κάνει το σύλλογο για παιδάκια με αυτισμό, με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει και εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι. Και έτσι ξεκίνησε. Έγινε πρώτα ο σύλλογος και σιγά σιγά αρχίζει ο σύλλογος αυτός, αυξάνεται. Πολλά παιδάκια τα οποία παλιά ήταν σε σπίτια τους τώρα έχουν βγει και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αρχίσουν να μπαίνουν και αυτά στην κοινωνία. Και έτσι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι από το στέριγμά μας, έστω μία δραχμούλα, να τη βάζουμε για αυτά τα παιδιά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι με κάθε 15 ευρώ αγοράς, 1 ευρώ πηγαίνει στη συνεξέλιξη. Ναι, μακάρι να μπορούσε να πάει παραπάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν ο κόσμος έρχεται και μας στηρίξει και έχουμε πιο πολλή δουλειά, δεν θα γίνει 1 ευρώ, μπορεί να γίνει και 5 ευρώ σε κάθε αγορά. Και αυτό το εύχομαι γιατί είναι μέσα στην ψυχή μου, ότι πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε. Το δικό σας αγαπημένο βιβλίο ποιο είναι? Το δικό μου αγαπημένο βιβλίο είναι «Το μπλε που πετάει». Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει βγει για τα παιδιά με αυτισμό και δείχνει τις μανούλες με τι αγώνα έγινε μία μανούλα που είχε 2 παιδιά με αυτισμό και πώς τα κατάφερε
και τα μεγάλωσε, τα ανέδειξε, όπως και όλες οι μανούλες που έχουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα το καλοκαίρι, τι εκδηλώσεις μας προγραμματίζετε? Έκθεση βιβλίου στο Μήλο στο Πέραμα. Θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιουλίου. 3 Αυγούστου έχουμε στο βιβλιοπωλείο στην Αεροπόρου Γιαννερέλη στη Μυτιλίνη, 8 το απόγευμα, την παρουσίαση του καινούριου βιβλίου του κυρίου Κώστα Στοφόρου, η Πινελόπη Στοιχείο. Και την 5η, 4 Αυγούστου, στο νήσο στην Ευριακή, πάλι με τον κύριο Στοφόρο, με παιχνίδια και τέτοια στην παραλία. Θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις. Πόσο σημαντικό είναι για σας αυτό το βιβλιοπωλείο? Είναι σημαντικό γιατί από μικρή το όνειρό μου ήταν να γίνω βιβλιοπόλης.